Εδώ είμαστε για όσους ανησύχησαν. Ανάλυσε το by repress, πώς το λέω έτσι, .gr. Σταύρος Κόκκας στο μικρόφωνο. Έχω το, πώς το λένε, άλλο ύφος αυτήν την εκπομπή. Το πρωί μαθαίνετε για το βράδυ που όλη την γνωστή ταινία που κυκλοφορεί χρόνια τώρα. Δεν το έχεις δει, Αναστασία? Ναι. Όχι. Κάνε λίγο το κεφάλι σου γύρω, γύρω στην κοινωνία μας. Η σωστή απάντηση είναι όχι ακόμα. Ναι, έτσι, μπράβο. Να το δεις. Είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Πραγματικής εκπαίδευσης, όχι πορνό, μην έχεις για τέτοιο άνθρωπο. Θωμά, που είσαι, αδερφέ, και συναγωνιστή? Καλησπέρα εδώ στους φίλους μου, στους ακροατές, στο Σταύρο και τον Αντώνη. Μπόλικα πράγματα έχουμε, αφού... Σαββατοκύριακο, αετός. Πέταγμα του χαρταετού. Ο αντρεωτός της Λισαβόνας, αυτές που μας έστειλε, διάβαστος. Ισχύει, ναι. Ο χαρταετός της Λισαβόνας. Οδυσσέας Λαχοδήμος. Καμιά φορά πιστεύω. Σκέψου λίγο τώρα. Ναι. Η Μπενφίκα πήγε και σε τι χάνω, sorry. Οι Μπελενένσες είναι τη Λισαβόνα ή του Οπόρτο? Α, τώρα, η προϊστορία πάντως ήταν. Γεια σου. Όχι, δεν θυμάμαι ότι ποια τρίτη ομάδα πόλης είναι οι Μπελενένσες. Δεν το έχω. Για να το κάνω, γιατί πήγα να κάνω αυτό που πήγες να μου πεις τώρα εσύ. Να σκεφτεί, πες το τώρα. Όλο αυτό δηλαδή, πήγε η Μπενφίκα και έβγαλε διπλό στην Πόρτο και κόλλησε χθες. Ναι, εδώ πού κόλλησε τώρα? Είναι ο ΠΑΟΚ και παίζει στην Τούμπα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Όχι, λάθος, συγγνώμη, στην Καλαμαριά. Με τον Απόλλωνα Πόντου. Και ενώ έχει κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκι, πάει και έχει απώλεια μέσα στην Τούμπα. Τι ώρα φεύγουμε από το γήπεδο? Τι είναι τώρα, φεύγουμε. Ραδιοζεύς ξανούμε. Ε. Έχουν αλλάξει οι γραμμές του Τούμπα, έχουμε πάρει καινούργια μόντεμ. Από εκεί θα βγαίνουν. Από εκεί θα βγαίνουν. Έτσι. Live. Live. Υπάρχει πρόβλημα στην Μπενφίκα. Η οποία στο τέλος μου φαινότανε, γιατί το μιλήσαμε εκεί στο chat και το ποντάραμε, ότι παίζουν πέντε γουάρντα μέσα. Κάναν όλοι λάθη. Στην τελική απόφαση. Εάν, επειδή η Μπενφίκα. Και κακά τα ψέματα στοιχηματικά. Βλέπω πάντα από το Φεβρουάριο και μετά σε τέτοια παιχνίδια. Όταν αρχίζουν και σφίγγουν τα γάλατα, από το 78 και μετά. Και ποντάρεις. Ναι. Η περσινή Μπενφίκα με τη φετινή Μπενφίκα είναι η μέρα με τη νύχτα. Σε αποτελεσματικότητα. Όχι σε αποτελεσματικότητα. Δεν βάζω το αν βάζει γκολ. Τι βάζω παίζει. Τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει τις 4-5 τελικές που η λογική λέει ότι θα κάνει απέναντι σε μια ομάδα που έχει κλειστεί πίσω το τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν είναι θα το βάλει. Το αν θα το βάλει μπορεί να έχει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι καλά και να είναι αυτός που δείχνει στους υπόλοιπους και λέει keep calm, pass me the ball. Ναι. Και να την τελειώσω. Προάστιο της Λισαβόνας λοιπόν, όπως άρα, λοιπόν, ήξερε ο καθηγητής Σταύρος Κόλκας. Απόλλων πόντων. Ωραία. Η Μπενφίκα λοιπόν πέρυσι ήταν μια ομάδα η οποία έκανε σωστές φάσεις, το σύμπαν κεγότανε, η φάση θα έβγαινε σωστά. Χθες φίλε, τέτοια τρικυμία εγκρανίου για αυτό τα τελευταία 10 λεπτά, οι άνθρωποι δεν πήρανε μισή σωστή απόφαση. Γι' αυτό το λέω. Στα λεφτά μας πάνω βέβαια, εντάξει. Μια κατάρα λοιπόν μεταφέρεται προς τη Λισαβόνα. Κάτσε ρε Σταύρο, τώρα πριν λίγο είπες ότι έχεις το άλλο ύφος. Ναι, πώς ξαφνικά. Βάζω λίγο το ύφος στο άλλο. Φίλε, είναι τα δύο πρόσωπα, πώς λέγεται εκείνο εκεί? Όπως λέει και ένα συνέρβος, όπως λέει και ένα συνέρβος, τρίπλες σε τηλεφωνικό θάλαμο. Μια κατάρα λοιπόν μεταφέρεται στη Λισαβόνα αυτή τη στιγμή, από χθες το βράδυ ξεκίνησε με κάτι, το πλοίο δηλαδή, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Ο Γκούντμαν την έχει δώσει την κατάρα του, δεν χρειάζεται, δεν φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Έξι καμήνη τελική, φτάνει. Εφτά πώς είναι. Δεν υπάρχει. Αυτά λοιπόν για το φρέσκο ποδοσφαιρικό event. Αυτό ήταν το τελευταίο που είδαμε και χθες. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο. Το πρώτο τελευταίο, για και αρχίσαμε να τα παίρνω ανάποδα. Είναι αυτό που έλεγε στο Θωμά, πως πως γένεν, όπως θα έλεγε και ο Πάτρικ. Ο νέος παίκτης του Survivor. Πάτρικ του Survivor. Το Πανετολικό Πανιόνιος να είναι 4-0 με τελικές 9-12. Κάτι έχει συμβεί εκεί, κάτι περίεργο, κάτι παράξενο, δεν γίνεται. Δηλαδή, όντως. Ναι. Θα πρέπει
η μία ομάδα να έχει εξαιρετικές ή εξαιρετικές τελικές ή να έχει σε ρέντα κάποιους παίκτες. Τζούφιες ήταν όλες. Και τους άλλους. Γι' αυτό το λέω. Τι μπορεί να συμβαίνει και το τι συνέβη. Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει και δεν είναι ποδοσφαιρικό. Και οι άλλοι να καταφέρνουν να σπαταλάνε 12 τελικές και ταυτόχρονα ανά μία τελική να τρώνε για ένα γκολ. Έτσι παθαίνει. Ανά δύο τελικές, ένα γκολ. Είναι η ψυχολογία του αγώνα από κάποια φάση και μετά. Εντάξει, δηλαδή τρέμει το φιλοκάτωση που πάντα βάζουν και μόνοι τους. Τους πήρες βάρνα. Ναι. Ένα είναι αυτό. Για μένα όμως αυτό που μετράει περισσότερο είναι αυτό που το είχα γράψει μετά το ΠΑΟΚ Πανιώνιος στο κύπελο. Ότι ο Πανιώνιος έτσι όπως λειτουργεί θα έχει πρόβλημα. Γιατί χάνει τις ποδοσφαιρικές του αρχές. Ο Πανιώνιος είναι μια εκπληκτική ποδοσφαιρική ομάδα. Έχει μια ξεκάθαρη κουλτούρα. Έχει το ένα, δεν βάζει δεύτερες σκέψεις. Έχει ένα μοτίβο. Έχει μια συνοχή μεταξύ κερκίδας ομάδας. Είναι η οικογένεια. Είναι το ένα. Όταν λειτουργήσε στην Τούμπα έτσι, κυνηγώντας εντυπώσεις, βγήκε από το μοτίβο. Το πληρώνει στον Ατρόμητο, τους το λέω και μου λένε χαζά. Το πληρώνει στον Ατρόμητο, το πληρώνει και χθες. Ο Πανιώνιος θα πρέπει να είναι στις αρχές του 100% σαν ομάδα. Μόλις ξεφύγει από αυτές, αντίο. Αν βγουν το κάδρο, θα δούμε σε κάθε το πίνακα. Ακριβώς. Για το τι σημαίνει αυτό. Ναι. Γιατί μπορεί να κάθονται να ασχολούνται με το όχι το τι τους λένε, το ποιος τους λέει. Ναι. Γιατί πολλοί κάνουν αυτό το λάθος. Ναι. Να μην βλέπουν το τι τους λέει, το τι ακούνε. Να λένε, α, μου το είπε εκείνος. Άκουσε αυτό που σου είπανε. Ναι. Δες αν είναι σωστό ή λάθος. Μπορεί ο άλλος να έχει δόλο να το πει. Μαζί σου. Μαζί σου. Ναι. Αλλά άκουσε το. Βάλ το στο μυαλό σου. Πάρ' καλέ το δεξιά, αριστερά. Πάρ' καλέ το κάπου. Το. Και δες μήπως είναι έτσι. Δες το ως μια ατάκα ανώνυμη. Όχι του συγκεκριμένου που δεν θέλεις να τον ακούσεις. Εγώ λοιπόν θεωρώ, επειδή πιστεύω πολύ στην άβρα στο ποδόσφαιρο, το πιστεύω πάρα πολύ, θεωρώ ότι πληρώνει πρώτα αυτό. Γιατί ποδοσφαιρικά, και πώς ξέρετε, σε μια ομάδα που ιστορικά έχει μία ήττα σε 17 παιχνίδια. Δεν το παθαίνει από κάποιον που έχει μια προϊστορία κακή. Αντιθέτως, το παθαίνει από αυτόν που η προϊστορία του δεν γίνεται καλύτερη. Ο Πανιώνιος έχει βάλει μέχρι και 5 γκολ στο Αγρίνιο. Νομίζω το παιχνίδι κυπέλου. Ναι, 2-5 νομίζω είχε λήξει. Ναι, ωραία. Δηλαδή, δεν μιλάμε για απλή προϊστορία. Και το παθαίνει εκεί. Απέντε σε ένα πανετολικό για να μην τον αδικούμε, που υπάρχουν στιγμές φέτος σε παιχνίδια που είναι εκπληκτικός, εντάξει. Έχει τις παθογένειες μια κλασικής υπαρχιακής ομάδας που όταν δεν της πάει το παιχνίδι. Τα χάνει, όπως έπαθε στην Τρίπολη. Ο Πανετολικός έχει φέτος στο πρωτάθλημα 20 φάσεις, στις 10, και, μάλλον και στις 20, απορείς αν είναι η ίδια ομάδα. Ναι. Η μία με την άλλη. Γεγονός. Μεσοεπιθετικά έχει και αυτούς τους παίχτες εκεί, τους Πορτογάλους, Ισπανούς, που όταν βρεθούν στη μέρα τους ή τους βοηθήσει λίγο έτσι το ξεκίνημα του αγώνα και πάρουν ψυχολογία, είναι πολύ καλή στο δημιουργικό κομμάτι. Είναι κλασικοί τεχνίτες Λατινό Πορτογάλου. Αυτοί, ναι, ναι. Όλοι ξέρουν μπάλα, όλοι κοντοί γρήγοροι στη μέρα τους αντίο. Λες το ποίημα, αλλά έχουν και το αντίστροφο, την αντίστροφη ψυχολογία. Όταν δεν τους βγαίνει το παιχνίδι, ξαφάνιζε. Λειτουργούν ατομικά. Λειτουργούν λάθος, λειτουργούν εκτός τακτικής, όπως έχουν όλοι οι Λατίνοι, μόλις χάνουν το μυαλό τους, γιατί είναι πιο έντονοι συναισθηματικά. Δεν είναι Μαουρίτσιο π.χ., είναι εξαίρεση ο Μαουρίτσιο που είναι μια ευθεία γραμμή. Παθαίνουν ακριβώς το αντίθετο. Όπως μπορούν να ξεφτυλίσουν κάποιο αντίπαλο, έτσι μπορούν να ξεφτυλίσουν και αυτοί. Πάντως μια πολύ σοβαρή έτσι, εικόνα από την ομάδα του ΕΛΑ φέτος και σταθερή θα έλεγα, με πολύ μικρά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Ενδιαφέρον το παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ, νομίζω, να δείξουν και αυτοί τι μπορούν να κάνουν με την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πάντως και τον Ολυμπιακό τον κοντράρανε και τον ΠΑΟΚ τον κοντράρανε στην Τούμπα. Ωραία. Με την ΑΕΚ δεν θυμάμαι τι κάνανε. Κερδίσανε την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό ήταν κακή. Χάσανε και με 15 Παναθηναϊκού. Το ξέρετε, φίλε, που Παναγία μου. Και κερδίσανε αυτό ακριβώς που αναφέρεις, το offside. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι βάζουν γκολ το οποίο δεν έπρεπε να ακυρωθεί. Ακυρώνεται. Και μετά μέσα 3 λεπτά. Ναι. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την αντίπαλη ομάδα η οποία δεν μαθαίνει. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να φας δύο γκολ ίδια. Είσαι πρωταθλήτρια και να φας δύο γκολ ίδια μέσα 4 λεπτά από τον Πανετολικό. Το Πανετολικό δεν το λέω για να το μειώσω. Απλά για να δείξω το πρόβλημα που υπήρχε. Δεν έχει παίξει Πανετολικό ΑΕΚ, τώρα παίζει. ΑΕΚ Πανετολικό, τώρα παίζει. Όχι, δεν έχει παίξει, ναι. Είναι ένα τεστ για τον ΠΑΟΚ, κατά τα ψέματα. Γιατί ο Πανετολικός κυνηγάει την
έχει να παίξει με όλους τους ενδιαφερόμενους για την θέση του, έχει να παίξει. Τώρα δυσκολεύει το πρόγραμμα του βέβαια. Είναι στο μείον 4 από την 5η θέση. Να δεν κάνω λάθος. Μείον 1, μείωσε. Είναι ένα παίγει μετά από την με τη χασίνη την νίκη. Και έχει τον Άρη στο Αγρίνιο. Απλά έχει τα 3 τέρμι. Ναι, έχει τα 3 τέρμι. Δηλαδή θα χρειαστεί σίγουρα να πω 4 βαθμούς στα 3 αυτά παιχνίδια. Έχοντας ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό εντός και εκτός την ΑΕΚ. Δεν το λες και εύκολο. Και ο Άρης επειδή είναι καλά, ξέχωρα τώρα και το χαβαλέ που γίνεται και από εδώ και από εκεί, ο Άρης είναι καλά. Εντάξει, και ούτε εγώ θα κάτσω να δεχτώ ότι κάθισε και έχασε και αυτά που λένε δική μας, όχι χαβαλέ κάνουμε. Ο Άρης 25 λεπτά στο Καραϊσκάκι. Μέχρι να μπει το 1-0 είναι πλασματική. Ναι, είναι άλλη εικόνα του αγώνα. Και όντως αυτό που λέει ο Παντελής για τις κόντρες, ναι ρε παιδιά, δεν γίνεται να έχεις 3 κόντρες ευνοϊκές μέσα σε ένα παιχνίδι, δεν το έχουμε ξαναδεί κανείς μας. Κανείς μας. Ναι, υπήρχε μια πιο τακτική αφέλεια σε σχέση με άλλα παιχνίδια από την πλευρά του Άρη, αλλά αυτό συνέβη γιατί άνοιξε το παιχνίδι. Εντάξει. Είναι το πρώτο παιχνίδι στην καλή περίοδο του Άρη που του στραβώνει πολύ. Και δεν είναι... σε φάσεις που έβαλε την επίθεση και ήταν ο Γιουνέσα την κοινή, φάνηκε. Η διαφορά έχει στο τελείωμα, η διαφορά στην διαχείριση του κουβαλήματος μπάλας. Ναι, και στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο στο τέλος, γιατί ο Γιουνές είναι ένα κλικ κάτω σε ταχύτητα, τουλάχιστον. Αν και νομίζω ότι στο Καραϊσκάκι πρέπει να μπαίνεις αποφασισμένος να τελειώσεις το παιχνίδι, θα σου δώσει ευκαιρία. Πρέπει να έχεις την ψυχολογία αυτή. Γιατί πάντα σου δίνονται οι φάσεις στο Καραϊσκάκι. Είναι τέτοια η τακτική αφέλεια του Ολυμπιακού. Και είναι τόσες οι φορές, ναι, που το έχουμε δει, ναι, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι έγινε μία φορά ή δύο φορές. Όχι. Έχει γίνει τόσες φορές φέτος που λες ότι. Αυτό είναι το μοτίβο, δεν είναι η παρένθεση. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια μάχη πανετολικού Άρη που έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα ο Άρης, λέω εγώ. Ναι. Εντάξει. Και λόγω προγράμματος. Και λόγω εικόνας ομάδας. Ακριβώς. Δηλαδή πιο aggressive είναι ο Άρης, πιο αποφασισμένος είναι ο Άρης. Πιο ισχυρές προσωπικότητες διαθέτει ο Άρης σαν οργανισμός. Περισσότερο, θα μου πεις το, μην αδικό το δέλα, όχι γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Στον Πανετολικό. Και στο κάτω-κάτω του γραφείου παίζει και ρόλο το τι έδρα έχεις. Ναι, και το ειδικό βάρος φανέλας. Παίζει και αυτό. Γιατί θυμάμαι τον Πανετολικό, παιδιά, όταν τον ανέλαβε ο Χάβος ερχόμενος από την Β' Εθνική. Τον είχε ο Χάβος, μάλλον, και τον ανέβασε. Ναι. Και κάναμε μια κουβέντα τότε το πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα σαν τον Πανετολικό που έλειπε δεκαετίες από την Α' Εθνική να μαθαίνει να κερδίζει μακριά από τα Γρήνια. Οι άνθρωποι πηγαίνουν να παίξουν στην αρχή, όταν ανέβηκαν πρώτη φορά. Και δεν μπορούσαν όχι να προσεγγίσουν ισοπαλία. Η μία σφαλιά έλαψε από την άλλη. Νομίζω ήταν ένα διπλό στη Βέρεια με το Χαριστέα να κάνει παπάδες. Ένα-ένα-τρία. Αυτό ήταν. Και τότε τα ψάχναμε με το κιάλι τα διπλά του Πανετολικού. Αλλά τσούκου 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 έχτισε μια συμπεριφορά. Όχι ότι είναι το ατού του τα εκτός. Αλλά ακόμη αυτό το μέταλλο. Ναι, αυτό το μέταλλο του να διεκδικώ κάτι τόσο υψηλό όπως η Ευρώπη για το στάτους του Αγρινίου. Δεν είναι και ακόμα, δεν το έχει πιάσει σε σχέση με τον ανταγωνιστή που είναι ο Άρης σε προκειμένη περίπτωση. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Εντάξει, ο Άρης έχει το know-how. Μπορεί να έλειπε, ξέρω εγώ, αλλά ξέρει πώς θα προσεγγίζει μια έξοδο στην Ευρώπη. Γι' αυτό έβαλε και το κομμάτι έδρας. Βέβαια. Πλην της φανέλας. Στα εκτός καλύτερος είναι ο Άρης, ας πούμε, αλήθεια. Όχι, να μπορείς να κάνεις έδρα το γήπεδο σου. Νομίζω ότι φέτος η πέμπτη θέση θα κριθεί στα εκτός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή ο Άρης έχει 5 διπλά. Ο Άρης έχει κερδίσει σε όλες τις έδρες που έχει πάει εκτός της Αθήνας. Αλλά μίες, Λιβαδιά. Πλην του Λιβαδιά έχασε, αλλά όλα τα άλλα τα έχει. Ξάνθη πήρε. Ο Πανετολικός μόνο του είχε κάνει τη μία στην έδρα του. Ναι. Πανιώνος του στέλνει σε βαθμούς. Του Άρη τώρα είναι μία φάση, παιδιά, όλη χρονιά. Το γκολ του Ματίγε με τη Λαμία. Όλη η χρονιά του είναι αυτή. Ποδοσφαιρικά. Ναι. Ναι, του αλλάζει. Αλλάζουν πολλά σε εκείνο τον γκολ. Αυτό τι είναι που έγραψε τώρα κάποιος να διαβάσει τον γκολ, να διαβάσει στο SDN τον blog μου ή να διαβάσει για αυτά που λέω τώρα. Ένας παπάς π.χ. Αυτό εννοεί. Διαβάσει. Ναι. Δεν είναι πολύ επιθετικό δεικτικό. Δεν ξέρω γιατί να το Τι εννοεί από τα δύο. Έτσι όπως το ξέρετε εσείς. Γιατί έχω άδικο σε κάτι που λέω. Όχι, μάλλον έχει. Μάλλον μείνει... δεν είναι καλό αυτό που γράφει. Έχει μείνει στο ξέσπασμα.
στην κατάρα που μεταφέρεται στη Λισαβόνα. Στοιχηματική άβρα είναι αυτή, Αντώνη μου. Δεν είναι. Μεταφέρεται και έχει να κάνει. Θα έχει να κάνει καμιά πτήση μέσω Μονάχου από αυτές τις ταλέπες του καλοκαιριού. Ναι, ναι. Τις ζώνικες. Μαζί μας όταν γυρνούσαμε και μας αλλάξανε τέρμιναλ. Όχι, δεν είχα πάει. Θωμά, έχω καταφέρει να αλλάξω τέρμιναλ στην προσγείωσή μας για να προλάβουμε το αεροπλάνο. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο δεν λέω. Σε πορτογαλική εταιρεία. Στο Μόναχο. Αυτό αποθεώνομαι τώρα, δεν ξαναγίνει ποτέ. Αν διάβασες για αυτό το αεροπλάνο που έπεσε τον Boeing στην Αιθιοπία για αυτόν Έλληνα, ευτυχώς δεν κατάφερε να κάνει αυτό που έκανες εσύ. Και άργησε να έρθει να τον πάρει αυτός που θα τον πήγαινε στην άλλη πτήση, έφυγε αυτός και έτσι έχασε το αεροπλάνο το οποίο μετά έπεσε. Αν σε θέλει, είναι φοβερό. Και αντίστοιχα, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του γενικά. Δηλαδή, την ώρα που μαθαίνω ότι αυτό που έτρεχα να μπω. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί. Ναι. Επίσης, θεωρώ ηλίθιο να υποθεί ότι ήταν θέλημα Θεού να σωθεί. Δηλαδή, άρα ήταν θέλημα Θεού να πεθάνουν άλλοι 157 άνθρωποι. Δηλαδή, μην τα λέτε. Μην τα λέτε. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Η τύχη, η άβρα αυτή που λες. Το κάρμα. Δηλαδή, σκεφτείτε δύο πλευρές όταν λέτε κάτι. Ανοίγω μεγάλη κουβέντα γιατί, όπως καταλαβαίνεις, το πρόβλημα είναι το να το πιστέψεις και να το λες. Να το λες, το πες. Τέλος πάντων. Ναι. Γενικά με τα social media, παιδιά, όταν τοποθετήσετε κάτι κάπου, δείτε όλες τις πλευρές. Δεν κακό. Μπείτε σε μια διαδικασία να σκεφτείτε. Δύσκολο. Για social media. Social media δύσκολο είναι. Άλλα πράγματα, παιδιά, που σας έκανα. Φάγατε τον άνθρωπο, τον Σολάρη. Ο γνωστός κοκκινομάγουλος μαλακοπίτης έκανε τα πάντα για να φαγωθεί. Κάποια στιγμή θα γινόταν. Είσαι ο Ζιντάν, Αντώνη. Ωραία. Έχεις 5 λεπτά. Και σε φωνάζει ο Πέρεθ να σου πει, αδερφέ, δεν υπάρχει άλλη λύση, ανέλαβε. Τι του ζητάς για να αναλάβεις? Έχεις, όχι το πάνω χέρι, πάνω πόδι, πάνω αυτή, πάνω μύτη, πάνω, όλα πάνω είναι. Του τη ζητάω ότι αν πω εγώ κάποιος να φύγει, φεύγει. Σίγουρα έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον έναν παίκτη που θα πρέπει να γίνει προεργασία από την ομάδα για να τον, πάρει. Έναν. Τουλάχιστον έναν. Ο Εμπαπέ μας κάνει, Αντώνη. Δεν νομίζω να ξεκινάει από τον Εμπαπέ. Ξεκινάει από τον Αζάρ. Και αυτός, ναι. Τον οποίο είναι πολλά να πάει να δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για παίκτη που μπαίνει στην τελευταία χρόνο του συμβολέου του. Αλλά αν βάλεις στην πρόταση αυτή τη λέξη Real, το πολλά φεύγει. Σωστά. Ναι. Επίσης, το project Επαπέ είναι project το οποίο είναι διετίας. Δηλαδή πρέπει να το δουλέψει η Real. Γιατί πρέπει ή ο Εμπαπέ για έναν από τους δύο λόγους να φύγει νωρίτερα από την Παρί ή να καταλάβει ότι όντως εδώ, κοίτα, δεν τα πάω. Ψυχολογικά το timing μια χαρά είναι μετά τον αποκλεισμό πάντως. Ψυχολογικά, στον παίκτη. Κοίταξε, αν έχω. Είμαι ένα foundation το Κατάρ. Δίνω τα πολλά παχιά μου λεφτά. Και τα παρατάω στις δύο πρώτες τραβές ενώ έχω δώσει τόσα λεφτά. Γιατί το πουλάω Μπαπέ είναι και ψυχολογικό το τέλος. Ναι. Γιατί δεν μου έχει δείξει ο Νεϊμάρ τον παίκτη που θα πει μάγκες. Όχι, ας φύγει, η εικόνα της Παρί είναι Εμπαπέ. Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 20 του. Δεν είναι δηλαδή μικρό. Δεν μπορείς να κάνεις τον μπαμ με μεταγραφή για τον Νεϊμάρ και μετά από δύο χρόνια να γίνεις εσύ το αντίθετο μπαμ της φυγής ενός παίκτη σε αυτή ηλικία. Να του φύγει ένας 27χρονος, οκ. Okay. Να πουλήσει 20χρονο. Ωραία. Και ίσως ζητάνε, παραλαμβάνω, γιατί θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα και θα την κάνουμε στο καφενείο. Θα την κάνουμε και στον αέρα. Ναι. Ποιους παίρνεις? Ποιους παίρνεις? Πρέπει καταρχήν να δεις. Ποιοι φεύγουν? Και αυτό σημαντικό. Δεν μπορείς να, ούτε να κρατήσεις και τους δύο, ούτε να διώξεις και τους δύο. Μιλάω για Μόντρις Κρότς. Ναι. Με το Ράμος πρέπει να κάτσεις να συζητήσεις καμιά μέρα. Γιατί θα περάσει η κουβέντα. Θα έρθει και ένα Μπινελίκι και ένα από εδώ, από εκεί. Ναι. Θα κάνει κύκλο βέτε, δεν θα γίνει μέσα σε μια-δύο ώρες. Ναι. Για το τι ακριβώς θα γίνει, για το ποιος θα κάνει κουμάντο. Και να δει τι λεφτά μπορεί να πάρει από το Μπέιλ. Εκεί πηγαίνει. Θεωρώ το θέμα για τη Ρεάλ. Και ο Ζιντάν Μαγκιάτου πήγε να κάνει το δύσκολο. Πήγε στη Ρεάλ τώρα που θα πρέπει να αλλάξει την ομάδα.
δεν πήγε στην, σε μια ομάδα στην οποία θα είχε χρόνο να κρυφθεί πιο εύκολα. Ή... Καμένη χρονιά. Ας. Και η επόμενη θα είναι πολύ δύσκολη. Γιατί θα χτίζει την επόμενη. Τρεις μήνες που λες δεν πάω για τίποτα. Τελειώσαμε. Μα είναι ούτως άλλως εκτός στόχων. Ναι. Πρέπει να δει τι θα κάνει με τους. Για Ρεάλ, τρεις μήνες. Είναι τρεις μήνες. Δεν μπορεί να ξαναβεί τους τρεις μήνες. Μην αλλά... το περνάτε ντουκου ότι. Η Ρεάλ ποτέ δεν θα το ξαναέχει αυτό το θέμα. Ωραία. Να πει τρεις μήνες, παιδιά, θα δουλεύουμε για την επόμενη χρονιά. Ναι. Να έχει ξανά τόσο άσχημη χρονιά για να το. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά, εγώ δεν βρίσκω παίκτες στην αγορά. Υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες. Αλλά που να καλύπτει το ειδικό βάρος της Ρεάλ, να καλύπτει το ειδικό βάρος της Ρεάλ, προσωπικότητα, ωραία, χαρακτηριστικά, παίζει και δύσκολα η Ρεάλ. Δεν είναι ομάδα η Ρεάλ μια ομάδα. Εγώ τονίζω και το κομμάτι του ποιοι θα φύγουν. Δηλαδή, αν φύγει ο Μαρτσέλο, θα βρει αριστερό back με τόσο έτσι, επιθετικά. Για μένα τα στόπερ είναι το μεγαλύτερο θέμα. Και αλλάζει και τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή, λες ότι εγώ βγάζω το παιχνίδι αυτό. Αυτό ο Βαράν, τι γίνεται με αυτό, Βαράν. Είναι το αντίθετο, δεν Βαράν. Τον έχει συνεπάρει τόσο πολύ όλη αυτή η κατάσταση. Φίλε. Αλλιώς τον περιμέναμε. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει μια ομάδα να αναλύσει μετά από την κατάξυση τριών Champions League. Δεν είναι απλή διαχείριση. Αποκτώ ένα τουπέ απίστευτο. Το οποίο ξέρεις, το τουπέ από τη μία στιγμή στην άλλη σε πάει ανάποδα, δεν είναι τίποτα. Εύκολα. Για μένα δεν βλέπετε μισή ομάδα. Δηλαδή δεν βλέπετε. Βαράν, Σέρχιο Ράμος. Κουρτουά. Σαν να πήρατε ροδοφύλακα. Τραγικός. Κασεμίρο. Κρος. Μπενζεμά. Μπέιλ. Θα μου πεις είναι δυνατόν να φας όλους αυτούς. Γι' αυτό λέω. Εντάξει. Ότι... Κάτι έγινε λάθος λοιπόν. Άρα βλέπεις ποιοι έχουν κίνητρο. Ποιοι το παλεύουν και δεν τους βγαίνει. Ποιοι είναι αδιάφοροι και έχουν ηλίθιο τουπέ. Τους ξεχωρίζεις, κρατάς αυτούς που πρέπει, διώχνεις αυτούς που πρέπει και μετά ποιους φέρνεις. Ποιους φέρνεις, εδώ σε θέλω. Είμαι η Ρεάλ, παίζω στη γραμμή του κέντρου όλη την ώρα. Πρέπει τα στόπερ μου να κάνουν τα 100 μέτρα στα 10 δευτερόλεπτα. Πού θα σβούρω. Είναι θέμα. Βρείτε μου στόπερ τέτοιο. Τι να πάω από το Χιμένεθ, θα είναι Ατλέτικο. Το Ατλέτικο περιμένουμε σαν την μπάλα μια ζωή. Και δεν πάει. Να πάρεις παίκτη από τον Ατλέτικο. Δεν όλο γίνεται, δηλαδή, σου λέω τώρα. Και πέντε ραχμές να κάνει 50 ευρώ. Θα σου δώσουν. Ναι. Ποιον παίρνει, εκείνη το θέμα όλο. Και γι' αυτό μάλλον με τον Μίστερ Μαρακοπή τη προάλλη. Ωραία. Γιατί φάει τον Ράμος, ποιον θα φέρει, δε αγόρι. Ποιον θα φέρει. Η μεγαλύτερη στεναχώρια μα είναι ότι δεν θα φύγει ο κεντρικό επιθετικό. Ναι. Ο 8-1. Αναρωτιέται αν έχασε κάτι, σε ξεφωνίζουμε μισή ώρα, φίλε. Δεν το έχει καταλάβει. Μην αγχώνεις. Α, διαλυματάκι. Θα πάμε διαλυματάκι, Αναστασία, αφού το είπες τόσο γλυκά. Και στη συνέχεια θα βάλουμε στη... Το κορυφαίο καρναβάλι, και όχι ηρωνικά, που έχω δει εγώ, το Άγαλμα Ελευθερίας και η Νέα Δημοκρατία μαζί, και τραγουδούσε και το Υπάρχει Καλύτερη Ελλάδα, με αυτό θα μπούμε μετά. Και θα δούμε και λίγο και το, τη συζήτηση που θα ξεκινήσει στο Facebook yeah. για το Juventus Ατλέτικο. Να δω πόσοι πιστεύουν στην ανατροπή. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε και είδηση. Είπαμε να μιλήσουμε λίγο με τα γκρίνια, ότι γίνεται, δεν γίνεται. Μόλις τώρα πουλήσαν τον Γουίλιαν, τον αριστερό των εξτρέμ, σε μια ομάδα της Κορέας. Δεν παίζει το Σάββατο. Στην Κορέα, ε! Ναι. Και τελειώνει και το συμβόλαιό του, το πουθενά λεφτά. Από Λαχείο. Λαχείο. Πρέπει να τον πήγανε με κορδέλα, δεν έχει αεροδρόμιο, στα κτέλα Γκρινίου τέλος πάντων. Όπως τα Angry Birds με σφεντόνα. Πίσω το τραβούσαν όλοι μαζί. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Ναι. Είναι αυτό που λένε ότι παίρνουν τηλέφωνο και λένε μισό λεπτάκι να σε σκεφτούμε για 5 λεπτά. Ναι. Κλείνεις το τηλέφωνο, ανοίγεις σαμπάνιες και στα 5 λεπτά παίρνεις τηλέφωνο. Τελικά ναι, δεχόμαστε. Ναι. Ναι. Είναι τελικά μια πρόταση συμφέρουσα για μας. Έχουν βέβαια λύσεις. Έχει αυτόν τον Diaz που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Μάζου έχει πούσει 8 γκολ φέτος, ο άλλος ο Diaz. Ο οποίος μπορεί να παίξει από δεύτερο φόρ, πλάγιος, μπορεί να παίξει 8, μπορεί να παίξει χ τα πάντα. Το έχει παρατηρήσει αυτόν τον Diaz. Ο Μανά είναι αυτός που λέει τη φανέλα. Ο Μανά είναι ο δεξιός σου εξτρέμ, όχι ο Diaz. Ο Μάζουρεκ είναι παίκτης εγκλωβισμένος σε ομάδες τέτοιου επίπεδου ή μπορεί να πάει παραπάνω. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Ξέρεις, μετά την υπόθεση Ζαμπά που συνδυάζει το Σαμιαμίδη με το κορμί. Κοιτάω και το κορμί εγώ. Γι' αυτό το λέω.
Γιατί αρκετές φορές ομάδες από το 5 στο 9 φέρνουν παίχτες που αρχίζει και τους βλέπεις Οκτώβριο, μέχρι Οκτώβριο που κάνουν καλό ξεκίνημα και λες, όπα, να τους δω και μέχρι το Μάιο. Mm. Τι θα κάνουν και μετά, τι θα κάνουν και όταν μπορεί η ομάδα τους να χάσει το προσανατολισμό της, να μην περάσει το κύπελο, να μείνει η ένατη και να μην μπορεί να κυνηγήσει την πέμπτη θέση, να τους δεις και πώς πνευματικά στέκονται στα παιχνίδια. Mm. Το πώς λένε ότι ξέρεις τι, η ομάδα μου δεν πήγε καλά, αλλά εγώ θα είμαι σταθερός για να δω τι μπορώ να κάνω στην καριέρα μου. Να αρχίσω να κοιτάω την πάρτη μου, αλλά την πάρτη μου όχι μόνο για να ξεχωρίζω εγώ, να δω από το σύνολο πώς μπορώ να βοηθώ και το πώς μπορώ να δειχτώ μέσα σε ένα πράγμα. Να ορίσουμε και λίγο το στάτους, Αντώνη. Δηλαδή, ποιος είναι ο παίκτης που άλλαξε την σύγχρονη ιστορία του Πανετολικού? Α, εκείνος ο... Έλα, πες το, ναι. Δικός μας είναι, μην πας μακριά. Ο Άμαρ. Όχι. Ο Γιώργος Θοδωρίδης. Αυτός ήταν ο κομβικός παίκτης του Πανετολικού στην άνοδό του και στη διατήρηση του στην ΑΕθνική. Ο Γιώργος Θοδωρίδης. Συνδέσει τη στιγμή που ανέβηκε και τη στιγμή που έμεινε. Ναι, okay, εντάξει, ναι. Το εκεί. Ναι, αυτός του πήρε από το χέρι του Πανετολικού, ναι, και τον άλλαξε επίπεδο. Ναι. Άρα λοιπόν, ένα παιδί το οποίο δεν μπόρεσε να σταθεί για πολύ καιρό σε εμάς, δεν στάθηκε στον Παναθηναϊκό, δεν στάθηκε. 100 κιλά μπάλα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι, πολύ καλό. Με το ποδοσφαιρικό μυαλό εξαιρετικό. Ναι, και ποιότητα και χιλιάδιο. Και εκπληκτικό χαρακτήρα. Με ένα παιδί διαμάντη τώρα. Ναι. Δεν έχω ακούσει ποτέ κακό λόγο γι' αυτόν. Εκεί ήταν η μίγα μες στο γάλα. Πολύ καλό για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως το είπες. Ακριβώς, γι' αυτό το... Επίσης, ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο Μαρτίνεθ που είναι σήμερα στον Άρη. Στον Πανετολικό κάνει, δηλαδή... Το μόνο που δεν έχει κάνει εκείνη την εποχή είναι να βγάλει ασίστ παίζοντας γιογιό. Το θυμάστε το γιογιό? Ναι. Ωραία, αυτό. Μόνο αυτό δεν έχει κάνει. Εντάξει, Ολυμπιακό και Άρη, 0 έως ελάχιστα πράγματα. Πρώτο γκολ είναι το προχθεσινό. Mm. Που δεν δίνει και κάτι. Γιατί στα γκολ το μετράμε και αυτό. Mm. Άρα λοιπόν, το τι μπορεί να κάνει ο Μάζουρεκ γενικά σε ένα άλλο επίπεδο. Εγώ με κατά και τη περίπτωση Ντέρετ. Θεωρώ ότι είναι πολύ μέτρια περίπτωση για την ΑΕΚ. Όχι, γιατί. Δεν μ' αρέσει. Σαν παίκτη. Εγώ θα ήθελα να τον δω. Από περιέργεια. Άλλο αυτό, την περιέργεια την έχω και εγώ. Δεν πιστεύω τώρα, θα πιάσει. Γιατί μπορώ να σου πω για τον Τέλετη. Διότι στην αρχή τη χρονιά έτυχε για δουλειά να γράψω το παιχνίδι τη Λάρισα. Mm. Και μου έκανε εντύπωση να ψάξω να δω αν θα έχω χρόνο να δω παιχνίδια τη Λάρισα ξανά, άλλα 2-3, για να τον δω. Ναι, πολύ σωστά μιλά. Δηλαδή, ποιοτικά για τη Λάρισα, ναι, είναι ένα κλικ πάνω. Σε ένα χωράφι, βέβαια. Εντάξει, ναι. Που αδικεί το παιδί. Είναι, εγώ το θυμάμαι σε παιχνίδι εντός έδρας με τη Λαμία, στο παιχνίδι με τη Λαμία, που ακριβώς αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή έλεγα, είναι κρίμα να πέσει αυτό το γήπεδο ο συγκεκριμένος παίκτης. Ναι, κρίμα είναι. Αλλά σου λέω τώρα, είναι γρήγορος? Είναι δυνατός? Σε αυτό είναι ένα θέμα, η δύναμή του. Στη δύναμή του, ναι. Ούτε ταχύτητα του είναι μαναμάν. Δηλαδή δεν θα πάει πάνω στον άλλο να. Την ταχύτητα ξέρει γιατί τη συζητάω. Γιατί μπορεί ένα παίκτη να τη διαχειριστεί, να πει ότι ξέρει τι, εγώ δεν είμαι ταχύς. Άρα θα προσπαθήσω να βγάλω 2-3 σπίτια στο παιχνίδι στα 30 μέτρα. Mm. Να μην πάω στη 45 και 50 κίνηση. Για μια ομάδα που δεν έχει καθόλου εξτρέμ. Όπως είναι η ΑΕΚ. Δεν έχει. Περιμένει να πάρει ένα top. Για μένα, παραδείγματος χάρη του Τέλετης, δεν είναι top. Δεν θα γίνει ποτέ top. Εργαλείο μπορεί να είναι. Εργαλείο. Ναι. Ο Ντέλετς στο μυαλό μου είναι πιο πάνω από τον Αλμπάνι, έτσι πως τον διαχειρίζει τον Αλμπάνι ΑΕΚ. Ναι, συμφωνούμε. Και πιο κάτω από τον παίχτη που θέλει ο μέσος φίλαθλος ΑΕΚ να δει σε μια ομάδα που λέει ότι θα πάει για πρωτάθλημα στο δρόμο της για το νέο γήπεδο. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι είναι. Δηλαδή είναι καλύτερος από τους υπάρχοντες, αλλά θα ήθελα, αν ήμουν φίλος του ΣΑΕΚ, θα ήθελα να είναι χειρότερος από τον επόμενο, από τη νέα μεταγραφή. Mm. Δεν θα έλεγα ότι θα ξεκινήσω τη χρονιά με τον Ντέλετιτς. Αλλά ότι θα τον ήθελα στο βάθος, ναι. Είναι βελτίωση. Θα μου πεις, βέβαια, στην ΑΕΚ μπορεί να θεωρηθεί βελτίωση από το 0 ο Ντέλετιτς και να θεωρεί τον οποιοσδήποτε. Αλλά επειδή έστω και όποιος είχε, ο Ντέλετς έχει δείξει καλά στοιχεία στα παιχνίδια τα οποία χρειάστηκε η Λάση να κάνει πράγματα παραπάνω. Γιατί γενικότερα
το να πεις ότι ο Τέλιτς ήταν ο καλύτερος παίκτης της Λάρισας, δεν είχε και πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, είναι η αλήθεια. Είναι ανάλογα και τη θέση. Με αρέσει και ο Φατιόν καμιά φορά, έτσι που τους βλέπω, αλλά άλλος παίκτης, άλλη θέση, ξύλο. Ο Φατιόν έχει πολύ ξύλο, αλλά ναι. Δεν θα με βοηθούσε σε κάτι άλλο. Ναι, ωραία, ξύλο. Κάτι άλλο. Μα αυτό είναι η Λάρισα, τι να κάνει άλλο σε αυτό το γήπεδο. Σου λέω, μιλάμε για το καλύτερο της Λάρισας. Και γρήγορη πάσα να είχε, πού να πάει στο χωράφι να την κάνει την γρήγορη πάσα, είναι και αυτό. Θωμά, σε βλέπω... Πω, όλα τους γίνουν. Τι? Βλέπω το πανετολικό που τα βάζει θέλοντας και εμεί. Ναι, εδώ και τι έχει γίνει. Ναι. Αυτό εδώ πέρα, το 4-0, είναι το... Εδώ πολύ επικίνδυνο. Άου. Εδώ και το πάρει κλειστά και πέφτει. Αυτός είναι ο παίκτης που πήρε μεταγραφή. Ο Βίλιαν, όχι. Αυτός είναι ο αριστερός, ο Μπάκ, αυτός πήρε μεταγραφή. Ναι, αυτός πήρε τον κόλ. Ο οποίος είναι ρίκε φάση, έχει μια νευρικότητα χωρίς λόγο. Έχει στοιχεία και αυτός, έχει αυτός ο Βίλιαν. Στην Τούμπα ήταν ευηρεασμένος από το λεπτό, είναι χαλάρος. Γιατί τον Ερίκε τον θεωρείς ότι παίρνει σαν εκνευρισμένος. Ο Ερίκε μπαίνει... Σαν να μάλλον σε αποδεκτήρια και βγήκε. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορώ, εγώ δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Τον βλέπω πως κινείται και παθαίνω αμόκ. Δεν μείνω απλά για την κίτρινη που βγάζουμε και κανένα φράγκο που και που όταν τον βλέπουμε να παίζει. Εντάξει, έχει ταΐσει ξέρω και 2.000 οικογένειες που έχουν πάρει χαμπάρι αυτό το τρόπο που παίζει. Ακόμα και σε παιχνίδια που δεν θα βγουν κάρτες ποτέ, θα φάει αυτό στη μία. Θα βρει τον τρόπο να τον κάνει, ναι. Τι να του πήρε φίλε, εντάξει. Εγώ δεν εδώ θα είμαι, μέσα, αλλά εδώ είμαι. Δεν πάπ. Σήμερα, ανάλυση Θωμά, είσαι η Ιουβέντους. Έχεις ένα 2-0 εις βάρος σου από τη Μαδρίτη. Λοιπόν, για να σας βάλω και στη κουβέντα, στο poll που τρέχει στο σελίδα μας στο Facebook, να δούμε λίγο. Κι όμως, 45 πιστεύουν στη Ιουβέντους και 20 στην Ατλέτικο. Μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 5-10 λεπτά. Έχει ένα ρεύμα η Ιουβέντους που έχω την εντύπωση ότι περισσότερο πηγαίνει στο μάχη Κριστιάνο Ατλέτικο. Ναι, ναι. Κάνα που θα ποντάρεις το παιχνίδι. Γι' αυτό τον πήρες. Δεν τον πήρες για να σου πάρει το πρωτάθλημα Ιταλίας που το παίρνεις τόσο άλλος. Σε αυτά τα μάτς περιμένεις να τον δεις σήμερα να βοηθάει. Νομίζω πως η Ιουβέντους καταρχήν όταν προσεγγίζει ένα τέτοιο παιχνίδι δεν είναι και ομάδα φόβητρο η Ατλέτικο. Βέβαια απαιτεί έτσι μεγάλο σεβασμό γιατί στην Ευρώπη έχει κάνει κάποια πράγματα τα τελευταία χρόνια. Είναι σίγουρα σφιχτή η ομάδα, ο τρόπος παιχνιδιού του Τσόλο Σιμεώνε, ο οποίος σήμερα θα κάνει αυτό που του αρέσει περισσότερο, να περιμένει. Έχει παίχτες μπροστά που μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά, αλλά περιμένω η Γιουβέντους φέτος στο πρώτο ουσιαστικά έτσι μεγάλο παιχνίδι που θα χρειαστεί να μας δείξει ότι είναι καλή ομάδα και νομίζω θέλουν πολύ και τη διάκριση στην Ευρώπη. Περιμένω να το πάλεψει έτσι μέχρι το τέλος. Νομίζω θα διεκδικήσει την πρόκριση. Η Ιουβέντους ξέρει ότι αυτό το 2-0 είναι την αδική στο πρώτο παιχνίδι. Έχει στο μυαλό της ότι, πώς να σου πω, ακόμα και στην ψυχολογία της βγαίνει ένα αφήσαμε μια δουλειά στη μέση πέρυσι, εκείνο το 0-3 που χάσαμε στην έδρα μας από τη Ρεάλ που το κάναμε 0-3 και έγινε ένα 3 στις καθυστερήσεις από πέρυσι. Και είναι και παιχνίδι. Ουσιαστικά, κατά ψέματα, είναι το παιχνίδι της χρονιάς μέχρι το επόμενο για την Ιουβέντους. Για το αν θα υπάρχει επόμενο. Γιατί αν αποκλειστεί τώρα, η χρονιά της τελειώνει, θα της μένουν 2-3 παιχνίδια να πάρει το πρωτάθλημα στην Ιταλία και απλά να το κάνει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό. Εγώ πιστεύω στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ένα αποτέλεσμα 2-0 δεν γυρίζει παρά ελαχίστων εξαιρέσεων. Σε αυτό το επίπεδο. Δεν γυρίζει. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι αν δεχτείς ένα γκολ μετά πρέπει να βάλεις 4. Δυσκολεύει πολύ η κατάσταση αν δεχτείς. Και πάλι ο άλλος είναι οργανωμένος, σε περιμένει. Ομάδα που ξέρει να μείνεται, ειδικά το Ατλέτικο. Δηλαδή, πού να τη βρεις και πού να... Δεν παίζει ρόλο η κουβέντα που γίνεται. Το κάναμε πέρυσι στη Μαδρίτη, κερδίσαμε 0-3. Το έκανε ο Άγιαξ, το έκανε η United. Απέναντι σε τι ομάδες.
Δες όλες οι ομάδες αυτές πώς είναι. Το πρώτο που θα έλεγα και εγώ. Το πρώτο που θα έλεγα και εγώ ότι την κουβέντα την κάνουμε και μπορεί να αποδειχθεί μάταιη μόνο και μόνο γιατί απέναντι είναι η Ατλέτικο. Στην περίπτωση του... Η οποία τελευταία χρόνια αποκλείστηκε μια φορά από τη Ρεάλ, μια φορά κατάφερε να αποκλειστεί γιατί δεν ήταν και καλά, γιατί ήταν κατόρθωμα να αποκλειστεί από τη Λέστερ στην Ευρώπη. Αυτό, ο ορισμός του πουλάει ακριβά το τομάρι της. Ναι, και επίσης σε παιχνίδι που τη βολεύει 100% τώρα. Δηλαδή, αν ο Σιμεώνα του λέγανε ετοίμασε ένα παιχνίδι που... Πέρα να βάλεις δύο γκολ, ναι, θα έκανε τρεις ώρες ανάλυση. Ναι. Ετοίμασε ένα παιχνίδι που θέλεις να υπερασπιστείς δύο μήνες, σου λέγε τα παιδιά ξέρουν να κάνουν, πάνε να φύγουμε τώρα, πάμε αυτό, ναι. Κατευθείαν. Αυτό. Και βλέπω πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο. Στοιχηματικά δηλαδή βλέπω κόκκινες σε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να είναι από αυτά τα παιχνίδια που θα παίξω κόκκινη και για τις δύο ομάδες. Απλά ξέρεις, η χαρά του ουδέτερου είναι να περιμένει να γίνει το 1-0. Μιλάμε ναι, τα παιδιά, μπορεί να είναι το παιχνίδι με τα καλύτερα κορμιά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι όλη η κορμιά, δείτε ποιοι παίζουν. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Δεν γίνεται να μην πάει στη δύναμη και στη κλωτσιά, δηλαδή θα πάει αναγκαστικά. Έχει να πέσει πολύ τζαρτζάρισμα. Ναι. Αλλά όχι σαν αυτά τα τζαρτζάρισματα που είδαμε στο Celtics Park που πήγαινε ο... Όχι, δεν μπορούσε να παίζουν τα παιδιά με τους εφήβους. Πετούσε ο άλλος το καντουρί κάτω λες και έπαιζε δίπλα του το... ο 1,70-60 κιλά. Ένας φίλος έστειλε μήνυμα, λέει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, λέει ο ΠΑΟΚ κοιτήθηκε 2-0 στο λεωφόρο και το γύρισε με 4-0 στην Τούμπα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Είναι και ποιο πρωτάθλημα παίζεις και τι επίπεδο έχει. Να. Στο επίπεδο που μιλάμε τώρα για το Juventus Ατλέτικο Μαδρίτης είναι... Ναι, εκείνο το παιχνίδι ξεκινάει με γκολ, απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ναι. Έτσι. Στη ροή του η ομάδα που έχει να περισπίσει σκορ δέχεται κόκκινη κάρτα. Ναι. Και της λείπει και ένα χαφ σε εκείνο το παιχνίδι, το οποίο είναι από τους παίκτες που αν ζητούσε από τον προπονητή του Παναθηναϊκού ποιος δεν θέλει να λείπει, θα σου έλεγε δεν θέλω να λείπει ο Μπέρκ και ο Ζέκα. Όποιον άλλον θέλεις, βγάλτο να θα την παλέψω. Και βάλε ότι και βάλε και την παράμετρο ότι έχει χάσει ο Κουναρίδης δύο μαλλιά στο πρώτο ημίχρονο που δεν χάνονται. Δες. Ναι, το ένα το χάνει και το άλλο ακόμα και τώρα. Να ρωτήσει κάποιο τον Γλύκο πώς το έβαλε, θα πει δεν ξέρω, πήγα στην μπάλα, ήρθε η μπάλα πάνω μου, έγινε. Ξέρεις ποιο ήταν το χειρότερο από όλα. Το αυτογκόλ πήγε να μπει με τον Βαρέλα. Εκείνη πιο δύσκολη από τον Γλύκο. Θυμάσαι τη φάση. Βεβαίως. Τι θυμάμαι. Γιατί έχει τέτοια φάλτσα, φίλε. Που δεν είναι εύκολο να βγει. Είναι από τα λίγα παιχνίδια που όταν έτυχε σε ζάπινγκ σε μέρα που καθόμουν σπίτι, επειδή έχω τε, και μου έτυχε, είδα μόνο τα πρώτα 30 λεπτά. Ναι, εκεί σου σου δίνει παθέσει κεφαλικό κανονικά. Είδα μόνο τα πρώτα 30 λεπτά. Ναι. Εκεί μετά λες, ναι, άμα έχει απομονωθεί στου Παναθηναϊκού, λες, οκ, ρε φίλε, μπορεί να είναι μυρολατρικό, μπορεί να ακούγεται δικαιολογία, αλλά τι άλλο να κάνουμε, ρε φίλε. Ναι. Μου θυμίζει ακριβώς το Άρης ΠΑΟΚ 4-0. Ίδιο παιχνίδι. Ίδιο παιχνίδι ακριβώς. Κάτσε δες το. 25 λεπτά ο ΠΑΟΚ, χαμένες φάσεις, κοντάφτει ο Κάμπς, κάνει ράνι. Αποβολή ο Ντέζε, 1, 2, 3, 4, τέλος. Γεια σας. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό γίνεται μεγάλη κουβέντα για τη συγκέντρωση. Τώρα σήμερα η Ατλέτικο, ο βαθμός συγκέντρωσης της, δηλαδή αυτοί μπορεί να μην σκέφτηκαν τίποτα άλλο, να μίλησαν με τις γυναίκες τους. Όλη μέρα. Μα γι' αυτό και οι προκρίσεις στο ποδόσφαιρο παίζονται στα δύο παιχνίδια και στο μπάσκετ στα 5 και στα 7. Ναι. Τι θέλουν να βάλουν και στα 9 και στα 11 σε θα θέλουν να κάνουν. Να ξεχωρίζουν ο καλύτερος. Πρέπει να κερδίσεις τρεις φορές τον άλλον για να ενώσεις τους καλύτερους. Τώρα για να καταλάβει ο κόσμος. Ο στόπερ της Ατλέτικο ξέρει ποιες είναι οι κινήσεις του Ρονάλντο καλύτερα από τον Ρονάλντο. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή πιο πιθανό είναι να κάνει την κίνηση πρώτος ο αμυντικός και μετά ο Ρονάλντο. Εντάξει. Απλό παράδειγμα. Δεν μιλάμε για τα χαφ, δεν μιλάμε τώρα για τις κινήσεις, για τις παραπλανητικές, για ποιος καλύπτει πού, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Δηλαδή, γι' αυτό δεν πιστεύω. Βέβαια, μια ψηλή στο hat-trick του Κριστιανού θα το βάλω εγώ ένα δεκάρικο, πετάξω έτσι για μια κερκίδα στην επαρχία τέλος πάντων κάτι. Τον αθλητισμό και τα νιάτα. Ναι, μετά το κάζω το χθεσινό της Μπενφίκα. Αλλά παρότι είμαι Γιουβέντους στο ζευγάρι, λόγω χρωμάτου. Και γιατί με κουράζει η Ατλέτικο πλέον, δεν την αντέχω να τη βλέπω.
Έχει μια ταυτότητα αλλά κουραστική. Είναι σαν γκόμενα εγώκερος. Που σου δημιουργήσει δηλαδή κόπωση. Εγώκερος είσαι. Δεν το ξέρω, Αναστασία μου. Κάτι... Είσαι κουραστικές, τι να κάνουμε. Κι εγώ, με... εγώ είμαι εγώκερος, αλλά δεν είμαι γκόμενα. Ναι. Δεν το ξέρω, sorry. Εντάξει. Έτυχε. Έχα ένα στα 12, πέτυχα το ένα. Τι να κάνω. Εγώ από μέσα μου γελάω με την ατάκα αθλητισμός και τα νιάτα. Με φίλο μου πήγαμε στην... Πού είχε γίνει εκείνο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Φλόρινα. Το Ευρωδαϊκό, ρε. Μαζί ήμασταν σε ένα booth πέντε άτομα και κάναμε μετάδοση. Το Ευρωδαϊκό που είχε ψοφόκριο και μπαίνω με ένα φίλο μου μέσα στο κήπεδο και μου λέει αυτή την κερκίδα... Πήπε, εγώ δεν έχω χτίσει. Ξεκάθαρα. Και μου εξηγούσε τα χρόνια που έπαιζε προπό και όλα αυτά. Κάτι τέτοιο γήπεδο στο πουθενά, δικά μας είναι. Θυμάσαι ένα γήπεδο που πάμε χαλαρή. Ευρωδαϊκό ΠΑΟΚ. Ένα μονό παιχνίδι, θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ζήσει παιχνίδι τη ζωή του. Τερματοφύλακα. Τα βγάζει όλα. Ναι. Τα βγάζει όλα. Έτσι. Δεν το ξέραμε, εκεί το μάθαμε. Ναι, ναι, είχε κάνει ματσάρα. Προηγούμενο βράδυ έχω πάει στο χωριό μου και με φροντίζουν. Με κάνω και το λέχοβο για να πάω. Με φροντίζουν. Με κάνω, έχω περάσει. Τι ωραία χαλαρά, τι ωραία εκδρομούλα. Στο 120 Λευτέρη Σακελαρίου την κούρσα τη ζωή του από τα αριστερά. Δεν είχε κάνει άλλη ενέργεια στον ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν. Yeah. Φωτάκι κεφαλιά στο 120. Τι βάζαμε. Γκολ στο Ευρωδαϊκό ΠΑΟΚ, τι στον Μπαρτσελόνα ΠΑΟΚ προημιτελικά τη Champions League, ίδιο πανηγυρισμό, να ξέρει. Ναι. Γιατί αν πήγαινε στα πέναλτι, τελειώναμε. Δεν βρίσκαμε αστεία. 0 στα 5 θα είχαμε. 100-0. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. Ό,τι λεφτά είχαμε θα τα βάζαμε στην πρόκληση του Ευρωδαϊκού στα πέναλτι. Στο 120 ο Θεό Γιώργο Φουτάκη, ο μεγαλύτερο παίχτη ψυχολογία που έχω ζήσει στη ζωή μου. Δεν έχω ζήσει άλλον τέτοιο παίχτη. Πρώτε 5 πάσε καλέ, κορυφαίο ο Φουτάκη. Πρώτες πέντε πάσες μέτρες, χειρότερο στο κυπέδο Φωτάκη. Ήταν ακριβώς το αντίθετο σαν παίχτης από το Χαλκιά. Ο Χαλκιάς μπορεί σε ένα παιχνίδι να έκανε, ξεκινούσε με το χειρότερο λάθος. Mm. Λες και το έχει ξεχάσει στο επόμενο λεπτό. Ή τραυματιζόταν. Είχαμε και αυτά τα δύο φαινόμενα. Όχι, αυτό έγινε μία φορά. Με τον Άλιαξ και μία με τον Πανιόνιο. Δύο. Δύο. Δύο, Κωστάκης. Τον ήθελα εγώ τον Κωστάκη στο μηχανισμό. Να τους μπερδεύει όλους, να τους κάνει ανάκατα και επικοινωνία και ψηλό παιδί, παλικάρι. Και στο δόλογο. Ναι, στο δόλογο, θεματοφύλακας που έξυπνος, σπάνιο. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, έχεις κάτι για τον άνθρωπο του τι μας. Mm? Τον άνθρωπο του τι μας που... Έγραψε κατευθείαν. Θα μαλώσουμε. Τσίπισε. Το καφέ θα μαλώσουμε. Εκεί θα πηγαίνουμε με το οποίο πίναμε καφέ 100 χρόνια μαζί και δεν ήξερε ότι ήταν θεματοφύλακας. Εντάξει, να τα πούμε και αυτά. Α, ναι. Μαζί ήμασταν όλοι την ώρα πριν παντρευτούν και κάνουν αυτό το. Και εξαφανιστούν από τη ζωή τέλος πάντων. Ήμασταν ναι. Όλη τη μέρα μαζί, στα ίδια στενά. Εντάξει. Να τα λέμε όλα. Αντώνη, δηλαδή, τι πιστεύεις, Ιουβέντους. Όχι, εγώ πιστεύω μέχρι το 2-0. Θα πας παράταση. Κοίταξε, στοιχηματικά τις κυνηγάω τις παρατάσεις. Έτσι για το γαμό του. Γιατί δεν παίζει σκόρ, πιο πολύ δίνει. Και για το... όταν λέω ότι κυνηγάω τις παρατάσεις, αυτό εννοώ. Ναι, σκόρ παίζει. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Πόρτο Ρώμα έδινε 12,5 το 2-1. Φέρε το, γιατί να μην το πάρω. Τι έχω να χάσω. Καθαρά στοιχηματικά. Εδώ, να φανταστείτε, δεν έχω δει ακόμα τι δίνει το 2-0. Ναι. Μου απασχολεί. Γιατί... 7. Ναι. Oh, 7 8, ό,τι και να δίνε, θα το έπαιρνα. Κοίτα, έχει. Δηλαδή, η Γιουβέντους θα παίξει το 2-0. Αυτό θα κυνηγήσει. Θα έχει μια παράταση το διήμερο. Η πιο πιθανή είναι η σημερινή. Τώρα, αύριο να δούμε Μπάγκερ Λίβερπουλ 0-0, λίγο δύσκολο. Εάν καταφέρουν να βγάλουν 180 λεπτά αυτές τις δύο ομάδες. Ναι, αυτό θα είναι απίστευτο. Και όμως, τα παιδιά, ομάδες που έχουν την ίδια φιλοσοφία, πολλές φορές το παθαίνουν αυτό. Καλά, ναι, το ένα από τα 0-0 φετινά σε μεγάλη παιχνίδια ήταν και το Liverpool City. Που 100 φορές να ξαναπαίξουν δεν πρόκειται να βγουν 0-0. Τι συγκεκριμένες ομάδες έχουν βγάλει ένα 0-0. Έστω και με χαμένο πέναλτι, έστω και με. Ναι, το ταμπλό τι γράφει. Το ταμπλό ακριβώς αυτό. Το ταμπλό τι γράφει. Το ταμπλό γράφει 0-0. Σου λέω πολλές φορές έχουν ακυρωθεί ομάδες τέτοιου ύφους μεταξύ τους. Δηλαδή και Real Barcelona υπάρχει 0-1. Φίλε. 100 φορές να παίξουν τη Real Barcelona 0-1 δεν λύγει. Με ένα γκολ έστω δεν λύγει. Όμως συμβαίνει. Συμβαίνει όταν το παίζουμε όβες συνήθως.
Κάποια στιγμή θα έρθει αυτό η κουβέντα. Ναι, θα μπει και αυτό. Συμβαίνει. Τα έχουμε γι' αυτό. Και ποτέ δεν πάει το μάτι στο under. Όχι, αν βάλουμε under θα γίνει αυτό που έγινε χθες στο Αγρίνιο. Έτσι θα γίνει. 3-0 στο 30. Ούτε να ελπίζει. Είναι over, είναι λάθος του book. Λέω. 2-70 over, είναι λάθος του book. Αλλά παραδείγματος χάρη. Εντάξει, το έχει ξαναπεί πολλές φορές αυτό για τον Πανετολικό φέτος. Εννοείται. Ρε, ότι συνέχεια το κάνουν εκεί το. Ναι, το παίζω, το παίζω συνεχώς. Κοίτα, είναι η ομάδα με τα περισσότερα 2 με 3 γκολ. Αλλά επειδή το 2 με 3 γκολ, ειδικά στο. Όταν βλέπεις 2,70 over, λες τι, βάρα τώρα. Και το μάτι μου, ενώ ξέρω ότι θα μπει μισό γκολ αν μπει στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, δεν παίζω άντερ. Καταλάβες τι σου λέω. Ναι, ναι. Δηλαδή, το άντερ είναι ένα στοίχημα, το οποίο σου πήρε η ώρα και δεν μπαίνει γκολ, αυξάνεται το cash out σου. Δηλαδή, αν βαριέσαι σε κάποια φάση, πατάς για cash out. Και ζορίζομαι να παίξω, να δω μάτς που παίζω άντερ. Πιο εύκολα βλέπω μάτς που παίζω over. Μόνο περισσότερα καντήλια ρίχνω στο over. Που δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν χθες το έφερε 4,5 της Ρώμα, θέλω να τους σκοτώσω όλους. Με 2-1 ημίχρονο. Καλύτερα να έχετε πινελίκια σε αυτό, παρά να βλέπω φάσεις και να αγχώνομαι για το αν θα μπει. Ναι, έχει και αυτό μια λογική. Κύριε, με αυτό και... αυτή την άποψη. Με αυτά και με αυτά. Ως και στο Βήχα, συγχρονιστήκαμε. Ναι, φίλε, υπάρχει ομοιογένεια ή όχι. Με αυτά και με αυτά, το θέμα είναι πώς θα συγχρονιστεί ο αντικαταστάτης του Μαουρίτσιο, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα που δεν το πιάσαμε. Βάζεις Κάνιας με 2 μήνες αποχή απέναντι στους κοντούς και γρήγορους του Πανετολικού. Ελπίζω να πουλήσουν άλλους 2-3 μέχρι το Σάββατο. Βασικό. Ναι. Ή το πας ναι, στο 60 μυαλό. Λεπτά Σάχοφ και τον δίνω χρόνο συμμετοχής 30 λεπτά του Κάνιας για να τον έχω και με τέτοια διακοπή. Πώς άλλος να το πάω. Πώς άλλος να το πάω. Να το πάω 60 λεπτά Κάνιας και 30 λεπτά Σάχοφ. Δεν είναι μόνο ότι, ναι, δεν είναι μόνο ότι ο Κάνιας έρχεται από τραυματισμό. Δεν έχει ξαναδεί τον Ολιβέιρα ποτέ σε όλα αγώνα. Ναι. Δηλαδή είναι και αυτό μέσα στην κουβέντα. Το θεωρώ απίθανο ο Λουτσέσκου να μην πάει. Πάντα πάει συντηρητικά. Νομίζω θα παίξει ο Σάχοφ. Πάει, ναι, γιατί αν πάει με Κάνιας σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει 3 διπλά, τα οποία θα είναι όλα με μισή ώρα, για να πάρει 90 λεπτά σπαστά μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Με κάποιες παραστάσεις στο μυαλό του κάνει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Από την άλλη, μια κουβέντα που θα κάνουμε αύριο είναι τι κάνει ο ΠΑΟΚ με δεδομένο ότι δεν έχει στην αρχή της επόμενης χρονιάς τον Μαουρίτσιο, τον Βέρμπλουμ με μεγάλο ερωτηματικό για την κατάστασή του, δεν θα έχει επανέλθει μέχρι τέλος σεζόν και χωρίς προετοιμασία πέσει στα 33 του πλέον, με βαρύ κορμί ερωτηματικό επίσης, και με τον Ολιβέιρα δανεικό και κάνει ασάχοφο συμβόλαια. Τα αλλάζει όλα δηλαδή. Τι κάνει. Μεταγραφικό σχεδιασμό από 12 Μαρτίου δηλαδή. Πρέπει να γίνει. Τα αλλάζει όλα. Σοβαρό σχεδιασμό γιατί. Δεν έχει πρόβλημα χωρίς Μαουρίτσιο. Όχι, όλα. Για την επόμενη σεζόν κυρίως μιλάω. Αυτό λέω. Ότι θα χτυπήσει την είσοδο στου ομίλου του Champions League, οπότε. Πρέπει να έχει παίκτη πρωτοκόλλητο. Και μοναδικό με συμβόλαιο. Μάλλον ενεργό με συμβόλαιο είναι μόνο ο Μίσιτς που είναι ο δεύτερο χώρο του δανεισμού του. Θα κλείσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.